μετά το μεγάλο άλαλον που δημιουργήθηκε με τα πρόστιμα που λαθεμένα έχουν καταλογιστεί σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μπήκαν στη μαύρη λίστα των ανασφάλιστων, το θέμα τέθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως δόθηκε παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου για την πληρωμή των ανασφαλίστρων των οχημάτων. Επιπλέον δόθηκε εντολή ώστε ως τις 14 Ιουλίου να γίνει επανέλεγχος και διορθώσεις στα λάθη που παρατηρήθηκαν στις λίστες, με αποτέλεσμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα να εμφανίζονται ως ανασφάλιστα. Όσοι δεν έχουν πληρώσει πρόστιμο και ασφαλίσουν το όχημά τους μέχρι τις 14 Ιουλίου, θα τους επιστραφεί το ποσό του προστίμου. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα με το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων απασχόλησε έντονα τους λογιστές, οι οποίοι δέχονταν φορολογούμενους πολίτες στα γραφεία τους και ζητούσαν κάποια απάντηση για το τι συνέβη όταν, ενώ για παράδειγμα κάποιος είχε καταθέσει τις πινακίδες, να του έρχεται το σχετικό ειδοποιητήριο για να πληρώσει το πρόστιμο. Τις τελευταίες 2-3 ημέρες, αντί να ασχολούμαστε με τις φορολογικές δηλώσεις, προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι γίνεται με τα ανασφάλιστα οχήματα. Καταρχήν, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει 2 διασταυρώσεις το χρόνο. Από εδώ και στο εξής θα γίνονται 4 διασταυρώσεις το χρόνο βάσει των πληροφοριών που έχουμε. Η τελευταία διασταύρωση που έγινε ήταν 6 έκτου του 2017. Όσα οχήματα μέχρι εκείνη την ημερομηνία ήταν ανασφάλιστα, αυτά τα οχήματα θα κληθούν να πληρώσουν το πρόστιμο, το παράβολο των 250 ευρώ, προκειμένου να παραλάβουν να κάνουν την ασφάλισή τους. Εδώ όμως αρχίζουν και προκύπτουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν οχήματα που ναι μεν έχουν ασφαλιστεί πριν από τις 6 έκτου, αν δεν έχουν περάσει το σύστημα, έχουν παραμείνει σαν ανασφάλιστα οχήματα. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν κατατεθεί και πινακίδες για προσωρινή ακινησία. Υπάρχουν οχήματα τα οποία έχουν φύγει στο εξωτερικό. Υπάρχουν οχήματα τα οποία έχουν μεταβιβαστεί και έρχονται η ειδοποίηση στον παλιό ιδιοκτήτη. Υπάρχουν οχήματα τα οποία έχουν κλαπεί και έχουν δηλωθεί στην αστυνομία και είναι τακτοποιημένα, παρόλα αυτά έχει έρθει η ειδοποίηση. Θεωρούμε ότι το δίμηνο αυτό δεν φτάνει προκειμένου να τακτοποιηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Υπάρχουν βέβαια διάφορες πληροφορίες και για το ότι θα αλλάξουν τα πρόστιμα και για πάρα πολλές περιπτώσεις. Προκειμένου να τακτοποιηθούν εδώ, θα αναφέρω, αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν περιπτώσεις. Γνωρίζω 2 με 3 περιπτώσεις, οι οποίες κάποιος κύριος είχε στην κατοχή του 2 αυτοκίνητα, δεν μπορούσε όμως να καταθέσει πινακίδες, καθώς ήταν παραπληγικός. Καλέσαν οι άνθρωποι την αστυνομία προκειμένου να κάνουν εξουσιοδότηση και να καταθέσουν. Πλην όμως ο συγκεκριμένος κύριος, επειδή είναι άρρωστος, δεν είχε επαφή με το περιβάλλον και δεν μπορούν να καταθέσουν τις πινακίδες. Καθώς για να υπάρχει εξουσιοδότηση πρέπει να είναι ικανός για δικαιοπραξία. Το κόστος της η συγκεκριμένη οικογένεια για να υπάρχει μια διαδικασία μέσω δικαστηρίου να αναλάβει δικαστική την επιμέλεια κάποιος από την οικογένεια. Εκεί όμως υπάρχει κάποιο κόστος. Και οι οικογένειες αυτές, υπάρχουν οικογένειες σε αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες δεν δύναται, δεν έχουν τα χρήματα προκειμένου να κινήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Άρα λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Θα πρέπει να μας λύσουν όλα αυτά τα θέματα πρώτα από τα αρμόδια Υπουργεία, είτε είναι το μεταφορών, είτε είναι το οικονομικών, είτε είναι το δημοσίας τάξης, δεν ξέρω ποιο είναι, και μετά να προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Παράλληλα και με την ευκαιρία, ο κ. Ζαρβαλιάς επανέλαβε το πάγιο αίτημα του κλάδου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση από πλευράς των Υπουργείων, προκειμένου σε πολλές περιπτώσεις να μην ταλαιπωρούνται άδικα οι πολίτες. Και δεν είναι μόνο τα μοναδικά θέματα, είναι πάρα πολλά τα θέματα που δεν ενημερώνει το ανάλογο Υπουργείο, τέλος πάντων, τις περιφερειακές υπηρεσίες προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα. Είναι μόνιμο το φαινόμενο. Είναι μια θέση που σαν λογιστές είχαμε ανέκαθεν. Θα έπρεπε τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο οι υπάλληλοι όχι μόνο του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Μεταφορών να ενημερώνονται από στελέχη, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν τους νόμους, εκδίδουν τις εγκυκλίους, να ενημερώνουν τους ανθρώπους προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται και οι πολίτες.